Ξεκινάμε λοιπόν. Μια καλησπέρα σε όλους. Ένα ευχαριστώ στην ομάδα του κτηρίου για την πρόσκληση και σε όλους τους συμμετέχοντες για τον χρόνο τους προκαταβολικά. Είμαι ο Βασίλης Οκοκίνης, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, εργάζομαι στην εταιρεία Inventor και έχω επιλέξει με αφορμή και την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση της αντλίας θερμότητας αέρος νερού και στην ελληνική αγορά να τονίσω σήμερα κάποια σημεία προσοχής και κάποιες καλές πρακτικές που φαντάζομαι θα είναι χρήσιμα στο μέλλον σε όλους. Να ξεκινήσουμε μια μικρή εισαγωγή, όσοι ήθιστε, για την εταιρεία μου. Η πορεία της ξεκίνησε πριν από 58 χρόνια, το 1966, και συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι και σήμερα. Να πω, μεταξύ των πολλών σταθμών που υπήρχαν, να εστιάσω στο 2021, που είναι η χρονιά που η εταιρεία αποφάσισε να μπει και στο κομμάτι των νερών, της αντλίας θερμότητας αέρος νερού, και είναι και η χρονιά που η Inventor έγινε μέλος της μια μεγαλύτερης οικογένειας, της BGRF, μιας πολυεθνικής, με έδρα το Μάλμι της Σουηδίας, που πλέον συνεχίζουμε μαζί. Οι πωλήσεις μας, το κύριο όγκος του κύκλου πωλήσεων εστιάζεται στην Ελλάδα, αλλά πουλάμε και σε πάνω από 70 χώρες. 25-26 περίπου εξ αυτών είναι και χώρες στις οποίες εμπορευόμαστε την αντλία θερμότητας και είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι και χώρες που είναι πολύ πιο όριμες σαν αγορές από εμάς, δηλαδή η Σκανδιναβική, η Βόρεια Ευρώπη κτλ. Με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Κύριος στόχος της εταιρείας, κύριο μέλημα, είναι πάντα η ικανοποίηση του πελάτη. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε τελικός πελάτης, είτε είναι ένας συνεργάτης, εστιάζοντας την υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της πώλησης, πριν λοιπόν. Αυτό αντικατοπτρίζεται βέβαια και στις αξιολογήσεις, όπως βλέπουμε. Να τονίσω εδώ και περισσότεροι φαντάζομαι το ξέρουν, ότι το να κάνει ένα μεγάλο κύκλο εργασιών μια εταιρεία με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον μπορεί να το πετύχει, δεν είναι απαραίτητα πολύ εύκολο, αλλά μπορεί να το πετύχει. Το να έχεις υψηλές αξιολογήσεις, αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Το να συνδυάσεις όμως ένα κύκλο εργασιών που για το 2023 για την Inventor έκλεισε στα 100,98 κατά κρίβεια και με τέτοιες αξιολογήσεις και μάλιστα σε προϊόντα τεχνολογίας, είναι πραγματικά, πιστεύετε με, κάτι πολύ δύσκολο. Μιλώντας με μία διαφάνεια για τα προϊόντα της εταιρείας, να σας πω τα εξής. Ότι μπήκαμε στην αντλία θερμότητας αέρος νερού, έχουμε μονάδες monoblock, μονάδες διαιρούμενου τύπου βλέπουμε εδώ, είτε με επίτυχη εσωτερική μονάδα, είτε με δαπέδου με ενσωματωμένο δοχείο, αποδόσεις από 4 kW έως 30 kW. Και αυτό που θα ήθελα να εστιάσω πέρα από το προϊόντικό, μιας και δεν είναι ο σκοπός της σημερινής παρουσίασης, είναι ότι δεν θέλω κι εγώ και η όλη η εταιρεία να λογίζεται η εταιρεία μας σαν μία ακόμα που έφερε αντλία θερμότητας και κάνει τα πειράματά της ή δοκιμάζει. Να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα, ίσως με την καλύτερη διαθεσιμότητα στην αγορά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόκ ανταλλακτικών, υπάρχει τεχνογνωσία και κάνουμε μικρά βήματα και σταθερά. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίασή μου, να πω ότι την κυρίως παρουσίαση, ότι αυτή τη στιγμή η αγορά μας μοιάζει με έναν οδηγό που έχει πάρει το δίπλωμά του και δεν είναι στις πρώτες μέρες. Τι σημαίνει πρώτες μέρες? Είναι αρκετά προσεκτικός, θυμάται τα λόγια του δασκάλου του, θα σταματήσει και θα διπλοκοιτάξει, θα σταματήσει όπου πρέπει. Δεν θα τρέξει, θα είναι αρκετά προσεκτικός. Είμαστε σαν έναν νέο οδηγό στην αγορά της αντλίας θερμότητας αέρος νερού στη χώρα μας, που είναι περίπου 5-6-7 μήνες μετά από τη μέρα που πήρε το δίπλωμα. Με απλά λόγια, νομίζει ότι ξέρει να οδηγάει, όμως δεν έχει την εμπειρία. Θα τον βοηθήσει αν προκύψει κάποια δυσκολία. Χωρίς να μακρηγορώ λοιπόν τα λάθη που μπορεί να γίνουν από αυτή την πεποίθηση ότι νομίζουμε ότι ξέρουμε να οδηγάμε, ότι νομίζουμε να ξέρουμε να βάζουμε αντλίες. Όπως γίνονται λάθη δυστυχώς οδηγώντας, έτσι λίγο γίνονται καθημερινά λάθη στη διαστασιολόγηση και στην εγκατάσταση της αντλίας. Να πω γιατί ίσως κάποιοι από τους συμμετέχοντες, τους σημερινούς, έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο να παρουσιάζουν με διαφορετικό κοινό. Να πω ότι η παρουσίασή μου αυτή επαναλαμβάνεται με κάποιες προσθήκες, με κάποιες αλλαγές κατά καιρούς. Δυστυχώς γιατί και κάποιες αστοχίες που βλέπουμε στο πεδίο επαναλαμβάνονται. Κάποιες σύντομες λοιπόν οδηγίες από εμένα που θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν ανεξάρτητα από με ποιο κομμάτι της κατασκευής ασχολούμαστε. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω, που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν έρχεται κάποιος σε εμάς και ζητάει αντλία θερμότητας, είναι το αν χρειαζόμαστε μια αντλία θερμότητας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το ερώτημα έρχεται από έναν άνθρωπο που δουλεύει σε μια εμπορική επιχείρηση, που σκοπός της είναι να πουλήσει. Παρ' όλα αυτά, σημαντικό είναι πρώτα να αξιολογούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, να δούμε τα θέλω του πελάτη και πριν προχωρήσουμε στην θεραπεία, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διάγνωση, να δούμε τις ανάγκες του σπιτιού, το τι χρειάζεται ο πελάτης μας και το σπίτι του και μετά να δώσουμε τη λύση. Πιο χειροπιαστά, αν πούμε ένα παράδειγμα ότι έχουμε μια κατοικία 80 τετραγωνικών στον Παρνασσό, το ζητούμενο του πελάτη μας είναι η θέρμανση, το ζητούμενο επίσης είναι η εξοικονόμηση και όσο το δυνατόν γρηγορότερη απόσβεση, με δεδομένο για το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι έχουμε λέβητα πετρελαίου. Τι σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε λέβητα πετρελαίου, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έτσι λίγο αδόκιμη αντλία, να πω ότι λέγοντας ότι κάποιος είχε λέβητα πετρελαίου, ζεσθενόταν μια χαρά.
όσον αφορά το αποτέλεσμα. Το ζητούμενό του λοιπόν είναι η εξοικονόμηση και όπως ανέφερα και πριν, η απόσβεση. Αρκούν αυτά τα στοιχεία που έχουμε για να δώσουμε τη λύση που μας ζητάει ο πελάτης μας? Αυτά τα δύο στοιχεία που δείχνω παρακάτω, το χρησιμοποιείτε το λίγες μέρες το χρόνο και το κατανάλωση, επειδή για αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί το σπίτι προφανώς είναι ένα εξοχικό, είναι πάρα πολύ μικρή, θα μας δώσουν την εξοικονόμηση, θα μας δώσουν την εξοικονόμηση που πλέον η Αγγλία έχει αποδείξει ότι έχει σε σχέση με ένα λέβητα πετρελαίου ή αερίου, αλλά το θέμα της απόσβεσης είναι κάτι διαφορετικό και πολύ φοβάμαι ότι τα χρόνια εδώ θα είναι αρκετά. Σημασία έχει σε κάθε περίπτωση να το ξέρουμε πριν προτείνουμε τη λύση και να είναι ενημερωμένος και ο πελάτης μας. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέχουμε είναι η σωστή διαστασιολόγηση. Κανένας μα κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο του συνάδελφου μηχανικού μελετητή, ό,τι και αν κάνουμε, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Τι εννοώ? Καθημερινά λοιπόν, εγκαταστάτες θα πάνε να δουν ένα σπίτι, θα με καλέσουν εμάς πολλοί άνθρωποι στο τηλέφωνο. Ο Βασίλη, έχω ένα σπίτι στη Νέα Ερυθρέα, είναι 100 τετραγωνικά, και πολλές φορές, όχι από μένα, το ακούμε, να βάλω μια δεκάρα, να βάλω μια οχτάρα. Αυτά τα λάθη που γίνονται από την εκτίμηση και όχι από την μελέτη, είναι τα λάθη που έχουν οδηγήσει τα μισά ελληνικά σπίτια, ανεξαρτήτως τετραγωνικών, να έχουν ένα 24 κλιματιστικό στο σαλόνι. Θα χρειαζόταν έτσι με πολύ απλά λόγια ένα πολύ πολύ μικρότερο. Ποτέ λοιπόν δεν θα έπρεπε να γίνεται μια απλή εκτίμηση με μια απλή αυτοψία, και αν γίνει και αυτοψία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διαφορά της εκτίμησης με την μελέτη είναι προφανώς η σφραγίδα του συνάδελφου μηχανικού και η ευθύνη που κουβαλάει, αλλά είναι όλα τα δεδομένα, η δουλειά που έχει ρίξει από πίσω και κάποια λεφτά που θα πρέπει να πληρωθεί. Αν μου πει κάποιος, Βασίλη, σε πόσες εφαρμογές αντλειών καθημερινά θεωρείς ότι γίνεται και μελέτη, προηγείται μια μελέτη? Αν είναι το 1%, θεωρώ ότι είναι πολύ αισιόδοξο. Δυστυχώς είναι λιγότερες. Τα λάθη λοιπόν που γίνονται ποια είναι? Η αντλία που θα εγκατασταθεί πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως βλέπετε εδώ παραστατικά, ή πολύ μικρότερη. Τι σημαίνει πολύ μεγαλύτερη αντλία θερμότητας από αυτή που χρειαζόμαστε? Σημαίνει ότι σε μερικό φορτίο η αντλία μας, παρότι ο inverter συμπιεστής της μπορεί να πέσει στην αποδιδόμενη ισχύ, μπορεί να πέσει όπως γράφω εδώ στο 25, 30, 40%, εξαρτάται από τον κατασκευαστή, σε μερικό φορτίο, πότε δηλαδή, όταν δεν κάνει πολύ κρύο έξω, δεν έχουμε νύχτα Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι για την Ελλάδα, μπορεί να έχουμε μια ενδιάμεση περίοδο, τον Μάρτιο ή τον Νοέμβρη, η αντλία μας ουσιαστικά, επειδή αποδίδει περισσότερο από αυτό που χρειαζόμαστε, δουλεύει ως on-off. Πώς μεταφράζεται αυτό? Με κόστος για την τσέπη του καταναλωτή. Κάποιες φορές, αυτό είναι πιο ελεύθερο, θα σας παρουσιάσω πολύ χειρότερο, η αντλία είναι υποδιαστασιολογημένη. Τι προσπαθεί να κάνει η αντλία σε κάθε περίπτωση? Αυτό που λέει το όνομά της, να αντλήσει θερμότητα από κάπου, από το περιβάλλον με λίγα λόγια, και να τη μεταφέρει μέσα στην κατοικία μας. Ο συμπιεστής λοιπόν δουλεύει στο μάξιμο, προσπαθεί ανεπιτυχώς, γιατί η αντλία είναι μικρή, έστω και σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες καιρικές, να θερμάνει το σπίτι μας, ανεπιτυχώς όπως λέω, δουλεύει στο μέγιστο. Αν αυτή η παρατεταμένη λειτουργία συνδυαστεί και με υψηλή υγρασία στην ατμόσφαιρα, συγκεντρώνεται πάγος, κάτι που υπό άλλες συνθήκες είναι φυσιολογικό να γίνει πάνω στο στοιχείο της μονάδος, όμως επειδή σε εισαγωγικά ζορίζουμε τη μονάδα μας και με πολλή υγρασία, ο πάγος συσσωρεύεται πολύ πιο γρήγορα, αρχίσουν οι λειτουργίες της απόψυξης και στο τέλος έχουμε στο μπαλκόνι μας μια όμορφη χιονόμπαλα, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, η οποία μπορεί να είναι όμορφη, αλλά δεν προσφέρει τίποτα ενεργειακά μέσα στο σπίτι μας και είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κόστος. Επιλογή κυκλοφορητή. Η επιλογή του κυκλοφορητή της αντλίας, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν συνοδεύει τη συσκευασία. Παλαιότερα ήταν πολλές αντλίες στην αγορά που δεν είχαν ενσωματωμένο τον κυκλοφορητή. Τώρα στις περισσότερες συμπεριλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κυκλοφορητή και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να επεμβαίνουμε στην παροχή του νερού που διέρχεται από τον εναλλάκτη. Αυτό δημιουργεί θερμοδυναμικά προβλήματα και όσο και αν κάποιος πει ότι, Βασίλη, μήπως κινδυνολογείς. Αυτά τα έχουμε δει. Μικρότερη παροχή μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του εναλλάκτη και μεγαλύτερη παροχή σίγουρα σε μεγάλη κατανάλωση, όχι απλώς μεγαλύτερη, σε πολύ μεγάλη κατανάλωση και κόστος. Και ενδεχομένως το φαινόμενο της χιονόμπαλας που σας έδειξα και πριν. Χρήση υδραυλικού διαχωριστή. Ο υδραυλικός διαχωριστής, πριν εξηγήσω τι είναι, είναι το δεύτερο που την πληρώνει μαζί με τη μελέτη, στο βωμό του να κάνουμε μια φτηνή λύση. Επαναλαμβάνω, μια φτηνή λύση, όχι μια οικονομική λύση, μια φτηνή λύση. Τι είναι λοιπόν ο διαχωριστής? Είναι αυτός ο συλλέκτης που βλέπετε, ένα δοχείο, ας το καλέσουμε όπως θέλουμε. Αριστερά έχουμε την αντλία μας εγκατεστημένη, δεν την εικονίζω εδώ. Σκεφτείτε ότι από εδώ εισέρχεται το ζεστόνερο της αντλίας και από εδώ επιστρέφει, είναι το πρωτεύον κύκλωμα. Και από την άλλη πλευρά, με τη χρήση ενός εξτρά κυκλοφορτή, έχουμε το δευτερεύον μας κύκλωμα. Ο υδραυλικός διαχωριστής μας λύνει τα χέρια πολλές φορές. Ας μην ξεχνάμε ότι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα στις αντλίες είναι τα προβλήματα ροής που μπορεί να συναντήσουμε. Και έτσι, με το πρωτεύον κύκλωμα, διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας μας.
Αν συνεχίσουμε παρακάτω, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε το διαχωριστή μας και με έναν εξτρά κυκλοφορητή μπορούμε να στείλουμε το νερό θεωρητικά πάντα όπου θέλουμε. Μπορούμε λοιπόν από το ισόγειο που είναι τοποθετημένη η αντλία να την ανεβάσουμε 4 και 5, 6 ορόφους με τον κατάλληλο κυκλοφορητή. Το αντίθετο και αντίστοιχο, αν η αντλία μας είναι, η αντλία θερμότητας είναι στην ταράτσα και θέλουμε να την κατεβάσουμε 5-6 ορόφους σε μια πολυκατοικία για ένα διαμέρισμα. Οπωσδήποτε χρήση μαγνητικό φίλτρο, το τρίτο θύμα στο βωμό της οικονομικής λύσης, όπως λέω, της φθηνής δυστυχώς λύσης. Το φίλτρο μας καλύτερα είναι να τοποθετημένο αμέσως πριν την επιστροφή. Ένα μαγνητικό λοιπόν φίλτρο, το οποίο μαζί με ένα καλό ξέπλυμα των σωληνώσεων, μιας και μιλάμε κυρίως στην Ελλάδα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των εγκαταστάσεων για αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα και ειδικά με λόγο εξοικονομού, ξέπλυμα σωληνώσεων, δικτύου τερματικών μονάδων και μαγνητικό φίλτρο. Πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποια αντλία είναι καλή, χαμηλών θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών, μεσαίων θερμοκρασιών. Έχουμε ακούσει και υπερυψηλών θερμοκρασιών. Ο καθένας μπορεί να αποκαλέσει την αντλία του να σας πω όπως θέλει. Είναι ανεπίσημη όρη και πολλές φορές μπερδεύουν, σίγουρα διχάζουν και μπερδεύουν και τον τελικό καταναλωτή. Να σας πω λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το τι αντλία θα βάλουμε, πρώτα απ' όλα καθορίζεται από την εφαρμογή. Η εφαρμογή καθορίζει τον τύπο της αντλίας, γιατί η εφαρμογή καθορίζει τη θερμοκρασία που θα χρειαστούμε. Είναι διαφορετικό λοιπόν αν έχουμε μια ενδοδαπέδια θέρμανση που μπορεί να πετύσει 30 βαθμούς, 35 βαθμούς, αν είναι καλά σχεδιασμένη, ή αν έχουμε σώματα κλασικά που μπορεί να φτάσουμε τους 60-65 βαθμούς γιατί το σπίτι είναι αμόνωτο, γιατί τα σώματά μας είναι μικρά. Αν έχουμε μονάδες Van Coil, είμαστε κάπου ενδιάμεσα. Πάντως, γνωρίζοντας τη θερμοκρασία προσαγωγής, μπορούμε να βρούμε την αντλία που θα ταιριάξει στη δική μας εφαρμογή με τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι απαραίτητα να συγκρίνουμε την εταιρεία Α με την εταιρεία Β, ακόμα και προϊόντα της ίδιας εταιρείας. Έτσι μπορούμε, βλέποντας τον πίνακα αποδόσεων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να δούμε ποια αντλία θερμότητας αποδίδει για τις συνθήκες που θέλουμε. Συνηθισμένη ερώτηση, Βασίλη. Διαιρούμενο τύπο αντλία ή μονομπλοκ? Να πω λοιπόν έτσι πολύ σύντομα ότι αν ήταν το δικό μου σπίτι, θα εγκαθιστούσα πάντα, θα έβαζα μάλλον στο δικό μου σπίτι μια μονάδα διαιρούμενου τύπου. Γιατί στον εσωτερικό χώρο θα είχα προστατευμένο το σύστημα που είναι το νερό. Ας μην ξεχνάμε ότι η αντλία μας, πέρα από το ψυχικό κομμάτι και ένα υδραυλικό κομμάτι, στη διαιρούμενο τύπο μονάδα, η εσωτερική μονάδα είναι κάπου, όπως λέει το όνομά της, εσωτερικά τοποθετημένη, οπότε προστατευμένη από το κρύο. Στις μονάδες μονομπλοκ υπάρχουν συνήθως αντιπαγωτικές προστασίες, ενεργητικές, που υποθέτουν ότι έχουμε ρεύμα και δεν έχουν κάποια διακοπή ρεύματος, αλλά με εξαίρεση βέβαια να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντιψυκτικό ή κάποιες βάνες εκένωσης, αν πέσει θερμοκρασία πολύ χαμηλά. Για να μην μακρηγορώ, μια διαιρούμενο τύπο μονάδα θεωρώ ότι πάντα είναι καλύτερη, γνωρίζοντας ότι και εμείς και η ελληνική αγορά, γενικότερα το 90% των πωλήσεων, είναι πλέον μονομπλοκ. Με δοχείο αδρανίας ή χωρίς, το επόμενο θύμα της οικονομικής λύσης, να μην βάλουμε δοχείο αδρανίας, να πω λοιπόν ότι ένα δοχείο αδρανίας είναι σχεδόν πάντα χρήσιμο, ας μην διστάζω να το πω. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσουμε 100 συναδέλφους, θα πάρουμε γύρω στις 120-130 διαφορετικές απαντήσεις. Λέω και εγώ λοιπόν για τη δική μου γνώμη. Δεν θέλω πουθενά να είμαι απόλυτος. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, ότι κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική και πρέπει να αξιολογείται διαφορετικά. Αν έχουμε σύστημα με Van Coil, λόγω μικρού γονερού του κυκλώματος στο δίκτυο, είναι σχεδόν υποχρεωτικό να μπει ένα δοχείο αδρανίας. Αν είναι σώματα, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, όχι γιατί είναι κακό. Να πέσω και εγώ στη λούμπα του ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε για να κάνουμε την πρότασή μας οικονομικά λίγο πιο δελεαστική. Με ηλεκτρική αντίσταση ή χωρίς, και αυτή η συνηθισμένη ερώτηση, και θα σας πω και τη συνηθισμένη απάντηση. Να πω για κάποιους που μπορεί να μην το γνωρίζουν, τις αντλίες, σε πολλές αντλίες υπάρχει ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για διάφορες χρήσεις. Η απάντηση που παίρνουμε στην προτροπή, τη δική μου τουλάχιστον, η αντλία, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη λύση, πιστεύω ότι πρέπει να έχει μια ηλεκτρική αντίσταση. Η συνηθισμένη απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται αντίσταση, δεν κάνει κρύο. Είτε είσαι στην Ιερά Πέτρα, είτε είσαι στη Τρίκαλα, είτε είσαι στην Κοζάνη. Το ακούμε και από πελάτες του export, των εξαγωγών μας στη Σουηδία, πλέον στην Πολωνία, ότι δεν κάνει πολύ κρύο, εννοώντας ότι ο Σουηδός, ότι εκεί που έκανε μείον 20, πλέον κάνει μείον 15. Να πω λοιπόν ότι η χρήση της αντίστασης δεν είναι μόνο για τα κρύα. Έχει και άλλες λειτουργίες, τις λέω εδώ έτσι, και δεν είναι οι μόνες, μπορώ να σας αναφέρω και άλλες τέσσερις. Έχει πολλές χρήσεις. Η πιο σημαντική θα έλεγα ότι είναι η λειτουργία της απόψυξης μαζί με τον όγκο του νερού του κυκλώματος. Είναι αυτό, η αντίσταση λοιπόν, που θα σου δώσει την ενέργεια που θα χρειαστείς για να ολοκληρώσεις τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας και πιο σύντομα και πιο σωστά, ολοκληρωμένα. Η αρχική θέρμανση είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Να σας πω όμως για την προστασία των συμπιεστών στους περισσότερους κατασκευαστές. Αν το νερό είναι κρύο, δεν ξεκινάει ο συμπιεστής μας. Μπορεί να θορυβηθεί κάποιος με αυτό που ακούει, αλλά είναι ο κανόνας και ισχύει.
Μας βοηθάει η αντίσταση στην καλύτερη διαστασιολόγηση της μονάδας. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε μια μικρότερη μονάδα με χρήση αντίσταση σε γνώση μας ότι κάποιες λίγες μέρες το χρόνο θα λειτουργήσει. Να σας πω λοιπόν ότι η Λάρισα έχει ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από τους μείον 20 βαθμούς, το οποίο προέκυψε μια φορά στα 50 χρόνια, μια φορά στα 100 χρόνια μπορεί να ξαναπροκύψει μάλλον. Συνεπώς, για να μην υπερδιαστασιολογήσουμε την Αντλία, βασιζόμαστε λίγο και στην αντίσταση. Και βέβαια είναι και εφεδρική πηγή. Η τελευταία μου διαφάνεια για να κλείσω δεν είναι κάτι προς αποτροπή. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το κομμάτι σίγουρα το γνωρίζουν και το κάνουν. Μια αντλία θερμότητας, εδώ εικονίζω μια μονάδα διαιρούμενου τύπου, μπορεί κάλλιστα να παραλληλιστεί για διάφορους λόγους με έναν υφιστάμενο λέβητα. Εδώ εικονίζεται αερίου, συνήθως είναι πετρελαίου. Οπότε την επικουρική πηγή θέρμανσης, το ρόλο αυτό να το παίξει ο λέβητας. Είναι, να σας πω, και μια ψυχολογικά καλή λύση για τον πελάτη, γιατί χαίρεται να ακούει ότι ο παλιός λέβητας δεν θα πεταχτεί, επειδή τον έχει πληρώσει. Δεν είναι ο κανόνας, απλώς να ξέρετε ότι μπορεί να παραλληλιστεί και να έχουμε και αυτή τη λύση. Τελείωσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι καλή συνέχεια και με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις.